Όπως ξέρετε, προέρχομαι από τη βαριά βιομηχανία. Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας και του Συνδικάτου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων εκεί. Τουρισμός. Τουρισμός, τουριστικό θαύμα. Όπου τα 15 εκατομμύρια τουρίστες από τα μνημόνια και εδώ γίνανε 30 τόσα, τα κέρδη τους εκτοξεύστηκαν. Οι μισθοί μόλις φέτος με τη σύμβαση φτάνουν το 2011. Οι εργαζόμενοι υποδιπλασιάστηκαν, ενώ υπερδιπλασιάστηκε ο τουρισμός και η κίνηση. Και λείπουνε 80.000 θέσεις εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία των εργοδοτών. Κατά τα άλλα, μία συλλογική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί και υπογράφεται συνεχώς, παραβιάζεται από τους εργοδότες και κλείνουνε ατομικές συμφωνίες και ατομικές συμβάσεις, ενώ αυτή έχει κηρυχθεί και υποχρεωτική. Αυτή είναι η διαμορφωμένη κατάσταση και αυτό είναι το θαύμα. Όλα αυτά μαζί μπορούν και γίνονται. Και έλλειψη προσωπικού και χαμηλή μισθή και ατομικές συμβάσεις στην υποχρεωτική κλαδική σύμβαση που υπάρχει και βεβαίως μια σύμβαση που δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων, αν και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι μια από τις καλύτερες του ιδιωτικού τομέα, που βεβαίως εμείς που βάζουμε την κριτική για αυτή τη συλλογική σύμβαση και το αποτέλεσμά της, είμαστε αυτοί που την παλεύουμε, γιατί εμείς βγαίνουμε στα ξενοδοχεία και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ είναι αυτές που βγαίνουν στα ξενοδοχεία και παλεύουν σε όλη τη χώρα για να μπορέσει να έρθει σε μια ισορροπία και να υπογραφεί μια σύμβαση, και αυτοί είμαστε μέσα στα ξενοδοχεία όπου δίνουμε και τη μάχη για να τηρηθεί και να εφαρμοστεί. Αυτοί που διαφωνούμε, διότι αυτοί που την υπογράφουν και αυτοί που συμφωνούν δεν κάνουν ούτε κάτι το παραμικρό για να μπορέσει σε αυτή η σύμβαση και να υπογραφεί καλύτερη, αλλά και να υπάρξει υπεράσπισή της. Πού βρισκόμαστε τώρα αυτή την ώρα? Το επίδομα ανεργίας των εποχιακών που αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στο νησί, το οποίο εγώ είμαι στο εργατικό κέντρο, γιατί εκεί είναι σχεδόν όλος ο κόσμος στην τουριστική οικονομία και εποχιακός, είναι καθυλωμένο, μειωμένο στο μισό. Υπολείπεται από αυτό που ο ιδρυτικός νόμος κάποτε, για να δώσει και κίνητρα, έδωσε στους υποχιακούς το επίδομα ανεργίας για να μπορέσουν να καθίσουν στο επάγγελμα. Και την ώρα που θα περίμενε κανείς να αποτελέσει και κίνητρο για να καλυφθούν και αυτές οι θέσεις εργασίας, στην πραγματικότητα τίποτα. Πού οφείλεται αλήθεια αυτό? Οφείλεται ή δεν οφείλεται στην πολιτική κατάσταση? Οφείλεται ή δεν οφείλεται στην επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι συνολικά? Θέλει μάχη τώρα ή δεν θέλει? Οι συνάδελφοί μας, και απευθύνομαι στα εργατικά κέντρα της Κρήτης, της Ρόδου, της Χαλκιδικής, τις τουριστικές περιοχές, τα νησιά, τελειώνει το επίδομα ανεργίας. Δεν έχουν εισόδημα και φωνάζουμε εμείς. Πότε θα τους φωνάξουμε να βγουν να παλέψουν, ή μήπως δεν πρέπει να παλέψουν για το επίδομα ανεργίας? Τον Απρίλη, βεβαίως και τον Απρίλη, να κλιμακώσουμε για τις συλλογικές συμβάσεις και την Πρωτομαγιά, και μέσα στο καλοκαίρι να κλιμακώσουμε. Αλλά τώρα πρέπει να δοθεί η μάχη για το επίδομα ανεργίας, να επεκταθεί για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία του άνεργου και στο ύψος του 80% του ακαθάριστου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Και αν δεν ξεκινήσεις από τώρα να παλεύεις τη συλλογική σύμβαση, πότε θα την οργανώσεις? Γιατί στο τέλος της χρονιάς και αυτή η καλή σε σχέση με άλλες συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων, που είναι ο μεγαλύτερος χώρος, θα κληθούμε πάλι να υπογράψουμε καινούρια γιατί λίγοι. Πότε? Όταν λήξει? Δεν πρέπει να πάει με αγώνες και με μία κλιμάκωση? Επομένως λοιπόν, εμείς σαν εργατικό κέντρο μαζέψαμε μετά την πρόταση για τις 28 του Φλεβάρη όλα τα σωματεία την περασμένη Παρασκευή. Πήραμε απόφαση συμμετοχής
ομόφωνη στην απεργία στις 28 του Φλεβάρη και βεβαίως δεν ήταν απόφαση η οποία ήταν μόνο των σωματείων του ΠΑΜΕ μαζί με το εργατικό κέντρο, ήταν ομόφωνη απόφαση όλων των σωματείων και ήταν και μαζική η συγκέντρωση των σωματείων στο εργατικό κέντρο. Γιατί θα παλέψουμε και θα δώσουμε τη μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις, για την ακρίβεια που καλπάζει, η οποία αντιμετωπίζεται και με τη μάχη για το επίδομα ανεργίας. Σταμάτη. Τελειώνω, το κλείνω. Η οποία αντιμετωπίζεται με τη συνολική μάχη του εργατικού και λαϊκού κινήματος και όχι ξεχωριστά οι εργαζόμενοι από τα παιδιά μας που δίνουν τη μάχη για τα πανεπιστήμια, όχι ξεχωριστά από τους αγρότες, όχι ξεχωριστά από όλο τον υπόλοιπο κόσμο που προσπαθεί, μοχθεί και προσπαθεί να παλέψει για να δώσει και αυτός μάχης, γιατί δεν έχουμε εκεί να χωρίσουμε τίποτα.